Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε ότι στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ευρήματα που βρέθηκαν στα σπίτια των τριών συλληφθέντων για τη ληστεία του ΑΧΕΠΑ, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη, μετά τις έρευνες που πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται μετά το χθεσινό περιστατικό. Κατά τη διάρκεια όμως μέχρι τώρα των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ένα που φάνουμε την ένδειξη πολλής, αστυνομία δηλαδή, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τηλεφωνικές συσκευές και κάρτες SIM, ουκολίγες, 4 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 4 λάπτοπ δηλαδή, πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, φορητές συσκευές αποθήκευσης, ψηφιακών δεδομένων, σκληροί δίσκοι, USB, κάρτες μνήμης και επιπλέον κατά τη σύλληψή τους κατασχέθηκαν, αφού βρέθηκαν στην κατοχή τους, 2 πιστόλια έτοιμα προς χρήση, είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα με τον συνάδελφο Βασίλη Παναγιωτίδη, είχαν σφαίρα δηλαδή στη θαλάμη και 2 κασετίνες με χρήματα, τα οποία ήταν προερχόμενα φυσικά από την ληστεία. Το όχημα που χρησιμοποίησαν για να διαπράξουν τη ληστεία είναι ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, έφερε όμως πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα αυτοκίνητο ίδιου τύπου και χρώματος. Οι 3 συλληφθέντες, όπως είδαμε, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ όπως τονίσαμε και νωρίτερα, οι έρευνες συνεχίζονται. Πάμε τώρα να δούμε εν όψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου, των εθνικών εκλογών αυτή τη φορά, τι λέει ο κόσμος για το πολιτικό σκηνικό, πώς σχολιάζει το κλίμα που διαμορφώνεται, τι αναφέρουν οι πολίτες όσον αφορά την πολιτική και τους πολιτικούς. Το πολιτικό θερμόμετρο σιγά σιγά ανεβαίνει και οι πολίτες συζητούν για το θέμα των πρόωρων εκλογών. Όμως γνωρίζουν τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και τι λένε για αυτά, θα επηρεάσουν τελικά την ψήφο τους. Δεν θα παίξουν ρόλο τα προγράμματα δηλαδή. Βέβαια, παίζουν ρόλο, αλλά ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και έτσι αποφασίσαμε. Γενικότερα τα προγράμματα τα παρακολουθήσατε, δεν τα προγράμματα των κομμάτων που θα βγάλουν για τις εκλογές τώρα. Όχι, γιατί έχω παρακολουθήσει και πέρασα αυτά που πέρασα τόσα χρόνια, οπότε έχω αποφασίσει να ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσουμε έτσι, ό,τι να είναι. Θα παίξουν ρόλο δηλαδή στην ψήφο σας. Βεβαίως. Ωραία. Θα παρακολουθήσετε πότε τώρα, περιμένετε αυτό το διάστημα. Αυτό το διάστημα, παρακολουθώ. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους, δεν θα λάβουν υπόψη τους όσα δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχω τη δική μου γνώμη και δύσκολο θα μου το αλλάξουν. Ποια προγράμματα, πού έχουν πρόγραμμα. Μόνο τώρα στις εκλογές έχουν προγράμματα. Θα παίξουν ρόλο στην ψήφο σας. Όχι. Όχι. Καθόλου, ποτέ μεγάλα κόμματα. Υποτίθεται μεγάλα κόμματα. Τα προγράμματα των κομμάτων τα παρακολουθήσατε. Όχι, δεν τα παρακολούθησα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τα παρακολούθησα. Δεν ξέρω. Ρόλο γενικότερα στην ψήφο. Παίζουν, ναι, αλλά εντάξει. Υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό πολιτών που δηλώνουν απογοητευμένοι με όσα λέγονται από τα πολιτικά κόμματα. Τα έχω παρακολουθήσει τα προγράμματα. Βλέπω ότι όλοι τα ίδια λένε και στην ουσία ο κόσμος είναι σε πλήρες μεγάλο δίλημα. Θα παίξουν ρόλο στην ψήφο σας, παρακολούθησε το πρόγραμμα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όσο θα πλησιάζουμε προς την 7η Ιουλίου, θα κορυφώνει τη δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων και θα προσπαθούν να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους. Πάμε τώρα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, εκεί όπου σήμερα παρουσιάστηκε η πρόταση της ΚΕΔΕ για τις αλλαγές που πρέπει να επέρθουν στον Κλισθένη και στην αυτοδιοίκηση γενικότερα. Αυτό ήταν και το θέμα που απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών, ο κύριος Σίμος Δανιλίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και στους φίλους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε σήμερα ουσιαστικά, κύριε Δανιλίδη, την πρώτη απόπειρα στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ μετά τις εκλογές να παρουσιαστεί μια πρόταση η οποία είχαμε θα και άλλα δίνει θέματα. Μια... Είχαμε και άλλα θέματα σοβαρά βέβαια, αλλά ένα από αυτά σωστά θα τα δούμε παρατηρείτε στη συνέχεια, και επισημαίνεται. Προκειμένου ναι, να παρακαμφθούν ήτανε... οι δυσλειτουργίες του Κλισθένη ναι, ουσιαστικά. Ναι, είναι δεδομένο και εγώ αλλά και το σύνολο σχεδόν των δημάρχων όλης της χώρας. Είχαμε παρατηρήσει από ένα χρόνο πριν όταν ο κύριος Κουρλέτης παρουσίασε αυτό το τερατούργημα του Κλισθένη. Είχαμε προειδοποιήσει και χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχαμε επισημάνει ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και εκατοντάδες άλλοι δήμοι σε όλη τη χώρα ότι εκεί όπου δεν θα υπάρξει εκλογή από την πρώτη Κυριακή θα δεινοπατήσουν οι διοικούντες του Δήμου και στο τέλος δεν θα επιτύχουν να έχει λειτουργικότητα και να έχει αποτελεσματικότητα ο Δήμος. Φανταστείτε
αναφέροντας το παράδειγμα του Δήμου, ο εκλεγμένος δήμαρχος με 67% παρακαλώ, γιατί ο κύριος Ζέρβας πήρε τη Δεύτερη Κυριακή 67%. Έχοντας συγκεντρώσει το 67% των θετικών τοποθετήσεων του λαού του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει όλο και όλο 7 δημοτικούς συμβούλους του 49. Αυτό, αν το συνειδητοποιήσει ο πολίτης και η κοινωνία, θα καταλάβει ότι είναι ένας αδύνατος δήμαρχος, ένας δήμαρχος που ενώ επέτυχε το 67% της έγκρισης του λαού να μην μπορεί να υλοποιήσει ούτε το τεχνικό του πρόγραμμα, ούτε τις δραστηριότητες του, να μην μπορεί να διοικήσει και να μην μπορεί να κινηθεί, έχοντας ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο να καταψηφίζονται ή οποιασδήποτε προσεγγίσει, οποιασδήποτε προτάσει. Κύριε Δανιλίδη, πριν δούμε λίγο τι προτείνει η ΚΕΔΕ και τι είναι αυτό που συζητήθηκε σήμερα. Όταν ο Κλισθένης έδινε τη δυνατότητα να υπάρξουν τέτοιοι αδύναμοι δήμαρχοι όπως περιγράψατε, τι προέβλεπε ταυτόχρονα? Τίποτε. Ή δεν προέβλεπε τίποτα, το άφηνε τίποτε στον αέρα. Δεν προέβλεπε, και όταν εμείς έστω και την τελευταία στιγμή ως αντίβαρα είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις διόρθωσης, όπου ο μετέπειτα από τον κύριο Σκουρλέτη, υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Χαρίτσης, τις είχε δει λογικότατες και τις είχε αποδεχτεί, και όταν πήγε να τις προωθήσει υπήρξε βέτο από την πλευρά του Σκουρλέτη και πίεση από τον κομματικό μηχανισμό προς τον κύριο Χαρίτση, ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις την εφαρμογή της πολιτικής μας στην αυτοδιοίκηση, υπάρχει ο δρόμος της αξιοπρέπειας, ο δρόμος της παρέτησης. Αυτά τα οποία είχαμε προτείνει εμείς τελευταία στιγμή τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όταν είχε γίνει και η αλλαγή της ηγεσίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, ήταν να υπάρχει πλαφόν εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή να μην εισέρχεται η παράταξη με 0,7%, με 1,5% όταν το μέτρο είναι 3-3,5%. Και στη ΜΕΝ Βουλή υπάρχει το πλαφόν του 3%, ναι, το οποίο διατηρήθηκε παρά την απλή αναλογική, έτσι, αλλά στους Δήμους δεν διατηρήθηκε αυτό. Δεύτερον, είχαμε προτείνει οι αδιάθετες έδρες της δεύτερης κατανομής να παραμένουν ως μπόνους στον Δήμαρχο, για να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή, αν όχι πλειοψηφούσα δημοτική ομάδα, αλλά έστω από τους 49 παραδείγματος χάρη του Δήμου Θεσσαλονίκης να έχει τους 20. Να μπορεί δηλαδή με μία-δύο συνεργασίες με κάποιους άλλους σχηματισμούς να μπορεί να συγκροτεί πλειοψηφούσα διοικούσα ομάδα. Τρίτον, είχαμε πει να υπάρχει δυνατότητα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας στο Δήμαρχο και στα άλλα όργανα, τα μονοπρόσωπα της διοίκησης του Δήμου, και να υπάρχει πλειοψηφία από την πλευρά, ανεξάρτητα από τις έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει πλειοψηφία του Δημάρχου σε δύο βασικά όργανα διοίκησης, όπως είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Επιτροπή Οικονομικών. Λοιπόν, ούτε και αυτά γίνανε δεκτά. Και τώρα βέβαια και αυτά σημειώστε, ότι αυτές οι διορθωτικές προτάσεις μας γίνανε με ομόφωνες αποφάσεις συνεδρίων της ΚΕΔΕ, στις οποίες ομόφωνες αποφάσεις περιλαμβάνονταν και δήμαρχοι οι οποίοι είχαν τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, την κυβερνητική. Δηλαδή ούτε τους δικούς τους ανθρώπους που κινούνταν στο χώρο της αυτοδιοίκησης δεν ακούσαν. Μα αν λέτε ότι ο κύριος ο ίδιος Χαρίτσης ήταν πρόθυμος να εφαρμόσει κάποια από τα προτεινόμενα, αλλά παρεμποδίστηκε τελευταία, είναι αντιληπτό. Ένας το γιατί δεν επικράτησε η κοινή λογική. Ένας από τους λόγους που συνετρίβησαν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όντως είναι συντριβή στους 332 δήμους της χώρας να καταγράφονται 7, και αυτοί με ερωτηματικό, ότι ανήκουν ως στελέχη δήμαρχοι στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Καταλαβαίνετε, το κυβερνών κόμμα δηλαδή, όσο ακόμα θα είναι κυβερνών, λοιπόν, να καταγράφει τέτοιο πενιχρό αποτέλεσμα. Τώρα φυσικά η ΚΕΔΕ λογικά θα ζητήσει, αν αλλάξει χέρια η διακυβέρνηση της χώρας, με πρόταση από τη Νέα μου, Δημοκρατία. Εγώ έκανα παρέμβαση σήμερα στο δοκίμιο το οποίο κατατέθηκε, να υπάρξει επεξεργασία όσο το δυνατόν συντομότερα, να καταλήξουμε σε ένα αναλυτικό κείμενο που να περιλαμβάνει και λεπτομέρειες, και να απαιτήσουμε πριν τις εκλογές από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, από τον κύριο Μητσοτάκη, από την κυρία Γεννηματά, από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Κουτσούμπα,
Λοιπόν, από τους ηγέτες των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου να ζητήσουμε να δεσμευτούν επί του συγκεκριμένου κειμένου ότι ανεξάρτητα το τι πλειοψηφία κοινοβουλευτική θα προκύψει, να δεσμευτούνε ότι θα αποδεχτούνε τον κορμό των προτάσεών μας και ότι θα συνεργαστούνε μαζί μας στο πλαίσιο αυτό του κειμένου που θα επεξεργαστούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα των Δήμων και ειδικά αυτών των Δήμων οι οποίοι δεν εξέλεξαν διοίκηση από την πρώτη Κυριακή. Περίπου 230 Δήμοι δεν εξέλεξαν από την πρώτη Κυριακή. Θα γίνει αυτό, κύριε Δανιλίδη, που είπατε ότι προτείνετε. Όντως θα γίνει. Η πρότασή μου έγινε ομόφωνα δεκτή. Άρα θα προχωρήσει στην κατάθεση αυτού του κειμένου προς όλους. Αναλάβαμε τις επόμενες 10 μέρες κάποιοι άνθρωποι να επεξεργαστούμε το κείμενο, να κάνουμε συμπληρώσεις, διορθώσεις κτλ. Και πριν από τις εκλογές, γιατί αυτό έχει σημασία, να απαιτήσουμε επισκεπτόμενοι τους αρχηγούς αυτούς που σας ανέφερα πιο μπροστά, να απαιτήσουμε δημόσια δέσμευση, να βγουν δημόσια και να πούνε ότι ναι, εμείς αποδεχόμαστε το πλαίσιο που καταθέτει ομόφωνα η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, και ότι εφόσον συμμετέχουμε στην κυβερνητική πλειοψηφία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα προχωρήσουμε σε νομοθετικές τροπολογίες, έτσι ώστε με βάση το κείμενο της ΚΕΔΕ να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα. Πάντως, αλλιώς, κύριε Δανιλίδη, τα στοιχεία ότι 231 δήμαρχοι από την Ελλάδα δεν έχουν πλειοψηφία και 69 δήμοι έχουν δημάρχους με ισχνή εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά του μεγέθους του προβλήματος. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Σας ανέφερα το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Φανταστείτε ότι ο δεύτερος δήμος της χώρας, η Θεσσαλονίκη, θα πάει σε πλήρη διάλυση. Όσο καλή πρόθεση και να έχει ο εκλεγμένος με 67% δήμαρχος, όσο και καλή διάθεση να υπάρχει από δημοτικούς συμβούλους και άλλων παρατάξεων. Φανταστείτε πόσο ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα σε μικρότερους δήμους που δεν έχουν και καλά στελεχωμένο υπηρεσιακό μηχανισμό και πολλά πράγματα εξαρτώνται καθημερινά από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο θα μην μπορεί να πάρει ποτέ απόφαση για κάποιο σοβαρό θέμα ή για κάποια επιμέρους ζητήματα ακόμα. Ο Κλισθένης, όπως είναι σήμερα, με την παρούσα κυβέρνηση προβλέπει κάτι? Όχι. Και πριν ανακοινωθούν ακόμα οι εκλογές οι εθνικές, δεν προέβλεπε ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές? Γι' αυτό λέγαμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, μετά Γενάρη, Φλεβάρη. Εκλιπαρούσαμε, πιέζαμε, απαιτούσαμε να υπάρξουν 10 διορθωτικές κινήσεις πριν από τις δημοτικές εκλογές για να είναι διαφορετικό το τοπίο. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Ποια είναι τα άλλα θέματα, να δούμε λίγο επιγραμματικά, κύριε Δανιλίδη? Τα άλλα θέματα τα οποία έθεσα και εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είναι το θέμα με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ για τους βρεφονιδιακούς και παιδικούς σταθμούς, που πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγματα έτσι ώστε να διευκολύνονται οι δικαιούχες, οι μητέρες για την υποβολή των αιτήσεων. Παραδείγματος χάρη, σαν το δικό μας το Δήμο, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε διπλές βάρδιες για να βοηθάμε τις χιλιάδες μητέρες να συμπληρώνουν σωστά τα δικαιολογητικά τους, να μαζεύουν σωστά ό,τι χρειάζεται και να συμπληρώνουν σωστά τις αιτήσεις και να μαζεύουμε να τα στέλνουμε εμείς χωρίς να επιβαρύνεται η οικογένεια. Αυτό δεν το δέχεται η ΕΤΑ για πρώτη φορά, το Υπουργείο δηλαδή, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί κάποια προβλήματα. Επίσης, με πρόταση δική μου, πάρθηκε απόφαση να καταγγείλουμε τον Υπουργό Παιδείας και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, διότι παρόλο ότι έχουμε σε 20 μέρες βουλευτικές εκλογές και άρα είναι σίγουρο ότι θα έχουμε σε ένα μήνα άλλη ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου με πιεστικότητα και με εκβιασμό απέτησε από τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας να συγκαλέσουν τις τριμελείς επιτροπές ανά Δήμο για να προκαταλάβει από τώρα για το σχολικό έτος, προσέξτε για να μην υπάρχει λάθος εικόνα, για το σχολικό έτος 2020
Σεπτέμβριο του 2020 με Ιούνιο του 2021. Δηλαδή το μεθεπόμενο σχολικό έτος. Το μεθεπόμενο, ναι. Ακριβώς σωστά το παρατηρείτε. Για ποιο θέμα? Για το θέμα της υποχρεωτικής, εκβιαστικά και επιβεβλημένα της υποχρεωτικής φίτησης των τετράχρονων στα νηπιαγωγεία. Ενώ μέχρι πριν από ένα χρόνο, εσείς ως μητέρα, παραδείγματος χάρη τετράχρονου, ήταν στη διακριτική σας ευχέρεια, εφόσον εξυπηρετήσετε από τον παιδικό σταθμό της γειτονιάς σας, ο οποίος δουλεύει και Χριστούγεννα και Πάσχα και καλοκαίρι και δουλεύει και μέχρι τις 5-5,5 ώρα το απόγευμα, να εμπιστεύεστε το τετράχρονο παιδί σας στον παιδικό σταθμό. Γιατί είναι γνωστό ότι το τετράχρονο, όταν υποχρεωτικά πηγαίνει στον νηπιαγωγείο, τα νηπιαγωγεία Χριστούγεννα Πάσχα είναι κλειστά, 3 μήνες το καλοκαίρι είναι κλειστά και όσα δεν είναι ολοήμερα ξεκινάνε 8 η ώρα το πρωί και 12.30 πριν το μεσημέρι σταματάνε τη λειτουργία. Η εργαζόμενη μητέρα δηλαδή που πιάνει 7 η ώρα ή 7.30 ώρα δουλειά, πώς θα το πάει 8 η ώρα. Ή όταν δουλεύει μέχρι τις 3-4, πώς θα το πάρει στις 12.30. Εδώ υπήρξαν αντιδράσεις, κύριε Δανιλίδη, και από την ΚΕΔΕ και από τον πρόεδρο εδώ και καιρό. Όμως, δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά προσπαθούν. Δεν υπάρχει και σκεπτικό για να αλλάξει κάτι. Προσπαθούν, παρόλο ότι δεν είναι κατασκευαστικά, γιατί ο κύριος Γαβρόγλου δεσμευόταν και υπόσχονταν και αναλάμβανε την ευθύνη ότι μέσα σε ένα χρόνο θα κατασκευαστούν 500 αίθουσες επιπλέον στα νηπιαγωγεία. Καμία αίθουσα επιπλέον δεν έγινε και παρόλα αυτά θέλει να εκβιάσει όλη την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση από τώρα για το σχολικό έτος μετά από 2 χρόνια. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο έβαλα είναι η προκλητική αδικία εις βάρος των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών παίρνουν αποζημίωση, εκλογικό επίδομα, εκλογική αποζημίωση 4.350 ευρώ. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους, οι οποίοι αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, τα τρανία, τις καρέκλες, τα παραβάν, τις κάλπες, τους σάκους, αυτοί ξενυχτάνε να καθαρίσουν, να περιποιηθούν όλα τα σχολεία. Το εκλογικό επίδομα το οποίο προέβλεψε η κατά τα άλλα κοινωνικά ευαίσθητη κυβέρνηση και υποτίθεται δίθεν αριστερή, το εκλογικό επίδομα το οποίο προέβλεψε για τους εργαζόμενους στους Δήμους είναι 175 ευρώ καθαρά. Την ίδια ώρα που προέβλεψε για τους ημέτερους στο Υπουργείο Εσωτερικών 4.350 ευρώ. Αυτό το ποσό ήταν για τις προηγούμενες εκλογές και θα είναι και τώρα για τις εθνικές. Ναι, ναι, αυτό προβλέπει. Με βάση τόσα πήραν και τόσα απόφαση. Θα πάρουν πάλι. Ναι, 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 με βάση την απόφαση. Δηλαδή τα στελέχη γύρω από, το Υπουργείο, γύρω από τον Υπουργό Εσωτερικών, οι συνεργάτες δηλαδή εκεί οι ημέτεροι, σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις θα πάρουν περί τα 9.000 ευρώ, 4.300 και 4.300, 8.700 για να είμαι ακριβής. Και αντίθετα οι εργαζόμενοι στους Δήμους που σηκώνουν, επαναλαμβάνω, όλο το βάρος και το ξενύχτη, θα πάρουν 175 μάλιστα. Και 175.350, κάνω καλά την πρόσθεση. Μάλιστα, ναι, είναι καλά. Και αυτό είναι δικαιοσύνη και αυτό είναι αριστερή πολιτική. Μάλλον έχουμε μπερδέψει τις έννοιες και τις λέξεις. Κύριε Δανιλίδη, θα έχουμε πολλά να πούμε περισσότερα και από κοντά. Να σας ευχαριστήσω, θέλω πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ στη διάθεσή σας και επιτέλους η χώρα να αποκτήσει κανονικότητα, να πορευτεί προς τον ευρωπαϊκό δρόμο της αυτοδιοίκησης, μια και υπηρετώ επί πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια ήταν η οπισθοδρόμηση, η επιστροφή στον κρατισμό και στο συγκεντρωτισμό. Γι' αυτό κιόλας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δήμων και Περιφερειών έβγαλε απόφαση κατά δίκης της Ελλάδας ότι είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη η οποία αντί να προχωρήσουμε προς τον ευρωπαϊκό δρόμο αυτοδιοίκησης και αποκέντρωσης επιστρέφουμε στον κρατισμό, στη γραφειοκρατία και στο συγκεντρωτισμό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δανιλίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή επιστροφή και καλή συνέχεια. Πάμε εμείς τώρα να δούμε ένα βίντεο και αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Όπως είπαμε χθες, τα σκουπίδια δεν έχουν τέλος σε παραλίες της Χαλκιδικής που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτοι υλουόμενοι. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να νοιάζονται και πολλοί κάτοικοι και οι παραθεριστές δεύτερης κατοικίας, ιδιοκτήτες κυρίως, για το τι συμβαίνει στον περίγυρό τους, αρκεί να φύγουν από τις αυλές τους κάποια απορρίμματα όπως είναι τα κλαδιά και όπως είναι τα ογκώδη, στρώματα και έπιπλα και διάφορα παρόμοια.
Σωρία από κλαδέματα, στρώματα και κάθε λογή σκουπίδια συσσωρεύονται σε κοντινή απόσταση σε παραλία της Οζόπολης. Οι εικόνες αυτές προκαλούν απογοήτευση στους επισκέπτες. Η πινακίδα γράφει: μη πετάτε σκουπίδια, διατηρείτε τις ακτές καθαρές. Όμως όπως φαίνεται γύρω μου, κανείς δεν δίνει σημασία. Ασυνείδητοι πολίτες τέλος πάντων εδώ της περιοχής, όποιοι έρχονται να κάνουν κάποιες εργασίες στα σπίτια τους, είτε χόρτα είτε δέντρα, δεν ειδοποιούν τον Δήμο. Ο Δήμος με ένα τηλεφώνημα, ξέρω εγώ που έκανα το μαγαζί και ήθελα να μαζέψω κάποια ξυλία, με ένα τηλεφώνημα εμφανίστηκε, πήρε τα ξύλα, τα πηγαίνει σε χώρο δικό του. Οι ασυνείδητοι, όπως φαίνεται, δεν διστάζουν να πετάξουν ό,τι δεν τους είναι απαραίτητο. Κάποιοι κάνουν τις εργασίες καθαρισμού στα σπίτια τους και επιλέγουν την εύκολη λύση, να βρουν δηλαδή σημεία απόρριψης αδιαφορώντας για την περιβαλλοντική ζημιά. Ευκολία τους. Ζητάνε την ευκολία τους, τα αφήνουν στον κάδο δίπλα. Ένα πράγμα το οποίο είναι ασυγχώρητο πλέον. Δηλαδή, εστία μόλυσης, καθαρή εστία μόλυσης. Κατά μήκος αρκετών μέτρων της παραλίας, η κάμερα εντόπισε αρκετές εστίες με σκουπίδια. Δεν βρισκόμαστε σε κάποια χωματερή, αλλά μόλις λίγα μέτρα από την παραλία της Οζόπολης. Και όπως βλέπετε, τα σκουπίδια έχουν γίνει βουνά. Τι οι οποίοι πετούν αυτά τα σκουπίδια εδώ είναι απαράδεκτο και δεν μπορούμε να εμφανιζόμαστε έτσι. Όχι μόνο το μαγαζί που υπάρχει εδώ μπροστά. Γενικά η παραλία της Οζόπολης να εμφανίζει μια τέτοια εικόνα. Και ο λόγος είναι καθαρά ένα τηλεφώνημα που θα πάρουν στο Δήμο Προποντίδας για να σηκώσει τα σκουπίδια. Και μάλιστα αρχές καλοκαιριού. Αρχές καλοκαιριού, ναι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε και πέρσι το συναντήσαμε. Απλά πέρσι, τι να πω, ότι κινήθηκε λίγο πιο γρήγορα ο Δήμος, ήρθε τα μάζεψε. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει την προσπάθειά του να καθαρίσει το παραλιακό μέτωπο και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συνεργαστούν και τη φετινή χρονιά για την αποκομιδή κλαδεμάτων και αντικειμένων που δεν χρειάζονται. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Σαφώς και θα συζητηθεί το θέμα της αργίας του Αγίου Πνεύματος, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Κάθε χρόνο όμως σημειώνονται και ίδιες παρεξηγήσεις γύρω από το ποιον αφορά η αργία, το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά τι γίνεται με τα εμπορικά καταστήματα βάσει παλαιότερης νομαρχιακής απόφασης. Όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.